Στα χρόνια της αρχαιότητας, χιλιάδες άνθρωποι ήρθαν εδώ αναζητώντας την ευτυχία που τους προσέφερε η συμμετοχή στα ελευσίνια μυστήρια. Εδώ οι μύστες μάθαιναν πως μπορούν να ξεπεράσουν το φόβο του θανάτου. Σήμερα η ανθρωπότητα, χωρίς να γνωρίζει τίποτα περισσότερο πάνω σε αυτό, αναζητά την ευτυχία αλλού. Όσο για αυτόν τον τόπο, όσοι περνούν από εδώ αποστρέφουν το βλέμμα τους. Όταν ήρθα εδώ, ήξερα πως όλοι τον αρχαίο μύθο που διαδραματίστηκε σε αυτούς τους χαμηλούς λόφους. Ο μύθος της αρπαγής της Περσεφόνης από το θεό του κάτω κόσμου Πλούτονα και η επιστροφή της κοντά στη μητέρα της Δήμητρα έκανα την Ελευσίνα από τα πιο γνωστά και κυρίως από τα πιο ιερά μέρη. Ήξερα ακόμη και τη σύγχρονη πραγματικότητα που διαδραματίστηκε επίσης εδώ και κατέστρεψε ακόμη και αυτούς τους λόφους. Άρχισα να παρατηρώ την πόλη από τη μεριά του προσκυνητή. Ελευσίνα, Μάιος 1988. Οι πρώτες εικόνες. Ανασκαφή στο οικόπεδο της Ουδού Παπαγιάννη Άνω Ελευσίνα. Ακανόνιστα σχήματα, ασυνήθιστη δραστηριότητα, ασυνήθιστες εικόνες. Από ψηλά η ανασκαφή μοιάζει με ανοιχτή πληγή πάνω στο σώμα της γης. Ο χώρος αυτός υπήρξε ένα κροταφείο στα αρχαία χρόνια. Σήμερα ανήκει στον κύριο Τυρλή και εδώ πρόκειται να κτιστεί ένα κτίριο. Όπως όλες τις σωστικές ανασκαφές, έτσι και εδώ, οι εικόνες που βγαίνουν καθημερινά είναι μοναδικές και δυστυχώς οι τελευταίες. Αυτά υπήρξαν για 2.500 χρόνια στην αγκαλιά της γης. Σήμερα ωστόσο παίρνουν το δρόμο του αφανισμού. Στη θέα αυτής της εικόνας από κοντά ακολουθεί μια στιγμή αμηχανίας. Σιγά σιγά συνηθίζει σαν αυτό να μην αφορά την ανθρώπινη μοίρα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στη συντροφιά του περιβάλλοντος απόψε θα δούμε λιγάκι το θέμα με την Ελευσίνα και τα δηληστήρια που υπάρχουν. Μας έβαλε λιγάκι στην εισαγωγή ο Φίλιππος Κουτσάφτης με το ντοκιμαντέρ αυτό το φοβερό που έκανε την Αγέλα στο Πέτρα. Και θα δούμε, θα έρθουμε σιγά σιγά και στη σημερινή πραγματικότητα που υπάρχει με τα δηληστήρια που υπάρχουν εκεί πέρα στην Ελευσίνα, με τα δηληστήρια των ελληνικών πετρελαίων, ΕΛΠΕ. Μαζί μας λοιπόν σήμερα εδώ πέρα, μαζί με τον Λευτέρη, όπως πάντα παρουσιάζουμε την εκπομπή, και μαζί μας. Καλησπέρα σας. Είναι ο Χρήστος Χριστάκης, μέλος της κίνησης πολιτών Εκοέλευσης, που μαζί θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τα σύγχρονα ελευσίνια μυστήρια. Αν μπορούν να λυθούν. Αν μπορούν. Να δούμε. Υπάρχει δυνατότητα, πιστεύετε, να υπάρξει συμβίωση της πόλης και των δηληστηρίων? Με τις πόλεις και των δηληστηρίων. Ναι, υπάρχει δυνατότητα. Εξάλλου συμβιώνουμε. Ναι. Χωρίς και εμείς. Σε αυτή τη συμβίωση όμως υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι. Εμείς είμαστε με τη μεριά των χαμένων. Mm-hmm. Συμβιώνουμε ως χαμένοι. Διότι η πόλη... με την συνύπαρξη αυτή έχει χάσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Αυτά τα οποία αναφέρονται στην ταινία του Κουτσαφτή, mm-hmm. αυτά που γνωρίζουμε όλοι. Τι τόπος ήταν η Ελευσίνα, μία από τις 5 ιερές πόλεις της αρχαιότητας, και τι της επεφύλαξε η σύγχρονη στρεβλή ανάπτυξη, mm-hmm. η οποία δυστυχώς συνεχίζεται και στις μέρες μας. Και αυτό μπορούμε να το τεκμηριώσουμε. Ωραία, να ξεκινήσουμε λιγάκι να μας πείτε πώς έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Κοιτάξτε, τα περιβαλλοντικά προβλήματα του Θριασίου είναι πάρα πολλά. Και δεν προέρχονται μόνο βέβαια από την συγκεκριμένη δραστηριότητα, αλλά από το σύνολο των δραστηριοτήτων. Όχι, από το σύνολο των δραστηριοτήτων, γι' αυτό και μίλησα για στρεβλή ανάπτυξη. Δεν είναι δυνατόν όλη η βαριά βιομηχανία της Αττικής να συγκεντρώνεται σε μία πόλη, σε μία περιοχή. Και ταυτόχρονα αυτή η περιοχή να στερείται των βασικών υποδομών. Δηλαδή, ενώ άλλες πόλεις που δεν έχουν υποστεί το βάρος μιας τέτοιας πίεσης έχουν αποκτήσει αποχέτευση εδώ και μερικές δεκαετίες, η Ελευσίνα δεν έχει και το Θριάσιο δεν είχε αποχέτευτικό δίκτυο μέχρι πρόσφατα. Τώρα φτιάχνουμε επιτέλους ένα αποχέτευτικό δίκτυο. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Λείπουν και άλλες υποδομές. Mm-hmm. Και μάλιστα όλες οι υποδομές που εξυπηρετούν και τη συνύπαρξη. Για παράδειγμα, έχουμε 16 βιομηχανίες ευέζου στην περιοχή. Mm. Οι χωροταξικές ρυθμίσεις που προβλέπουν οι οδηγίες ευέζων δεν υπήρξαν ποτέ στο Θριάσιο. Γι' αυτό και έχουμε ένα παραλογισμό. Έχουμε ένα δηληστήριο δίπλα σε ένα πυρητιδοποιείο καλλικοποιείο.
Και μάλιστα προϋπήρχε το πυρτιδοποιείο Καλλικοποιείο όταν ήρθε το δηληστήριο με πράξη της Χούντας το 1970. Να δούμε και την πρώτη φωτογραφία που δείχνει ακριβώς αυτή την χωροθέτηση. Μενέλα, θα μπορούσαμε να τη δούμε. Α, αυτή εδώ λοιπόν. Είναι η επέκταση που έχει γίνει, έτσι, που είναι μέσα στον κίτρινο κύκλο. Και το κόκκινο δείχνει ακριβώς που είναι η μονάδα της Πυρκάλη, η αποθήκη της Πυρκάλη, η οποία είναι γεμάτη πυρομαχικά, έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Θα ήθελα να πούμε και για τη συνθήκη Σεβέζο, μιας που την αναφέραμε, σε τι έγκυται. Και... Είναι και επίκαιρη η συνθήκη Σεβέζο. Εκεί λοιπόν στο κίτρινο κύκλο μέσα ήταν η παλιά η αλουργία Owens, η οποία κατεδαφίστηκε. Ναι. Ούτως ώστε σε μία έκταση περίπου 120 στρεμμάτων να επεκταθεί το δηληστήριο το προϋφιστάμενο. Mm-hmm. Και μιλάω για το, 2007-2008. Mm-hmm. Το κόκκινο ορθογώνιο που βλέπετε είναι η λεγόμενη υποτυπώδης ζώνη ασφαλείας, πλάτους 100 μέτρων το πολύ, που χωρίζει το δηληστήριο από το πυρτιδοποιείο Καλλικοποιείο. Λίγο πιο πριν, επειδή πρόκειται για φυλάδιο της εταιρείας και η εταιρεία έχει κάθε λόγο να προβάλλει όπως θέλει την πραγματικότητα, mm-hmm. σε ελάχιστη απόσταση βρίσκεται η αποθήκη πυρομαχικών της Πυρκάλη. Mm-hmm. Και προφανώς και δεν σημαίνεται. Έχουμε λοιπόν γυτνιάσεις οι οποίες είναι αφύσικες σε καμία προηγμένη χώρα της Ευρώπης ή και όχι πάρα πολύ προηγμένη, δεν θα συνέβαινε αυτό. Και όμως αυτό συμβαίνει στο Θριάσιο. Το 1992, την 1η Σεπτεμβρίου, είχαμε ένα ατύχημα στο δηληστήριο με 14 νεκρούς. Ναι. 15 για την ακρίβεια, διότι ένας εργαζόμενος πέθανε λίγο μετά. Εντελώς αφύσικο ήταν τα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών να βρίσκονται σε ελάχιστη απόσταση από τη μονάδα παραγωγής. Και όμως αυτό το δηληστήριο ήταν αδειοδοτημένο και μάλιστα υπήρχαν και καθηγητές οι οποίοι είχαν υπογράψει τις μελέτες του. Καθηγητές του Πολυτεχνείου και άλλων ιδρυμάτων που είχαν βάλει και τη δικιά τους υπογραφή σε αυτήν την αφύσικη συνύπαρξη. Στη συνέχεια, ο χώρος αυτός που παρεμβάλλεται μεταξύ του δηληστηρίου και του πυρητιδοποιείου Καλλικοποιείου απειλήθηκε πάρα πολλές φορές για να γίνει χώρος επέκτασης του δηληστηρίου. Το 1987, όταν η τότε κυβέρνηση και ο τότε υπουργός βιομηχανίας, ο κύριος Πεπονής, είχε εγκρίνει μια άλλη άδεια επέκτασης, όχι στον ίδιο χώρο, αλλά σε παρακείμενο χώρο, είχε δηλώσει κατηγορηματικά ότι ουδέποτε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας θα επιτρέψει την εγκατάσταση οποιασδήποτε δραστηριότητας παραγωγικής στον χώρο αυτό. Mm-hmm. Φυσικά, δεν παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα. Το 2000 η εταιρεία παρουσιάζει, δηλαδή 8 χρόνια μετά το ατύχημα, παρουσιάζει ένα νέο σχέδιο επέκτασης, το οποίο θα μας απορρίπαινε και θα μας δημιουργούσε καλύτερες συνθήκες ζωής από αυτές που έχουμε τώρα, όσον αφορά την ευθύνη τη δικιά της, την περιβαλλοντική ευθύνη τη δικιά της. Αυτό το σχέδιο επέκτασης προέβλεπε για αυτό το χώρο την κατάληψή του με 120 στρέμματα νέες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι κάτοικοι και οι φορείς της πόλης και η αυτοδιοίκηση προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2004 ακύρωσε αυτό το επεκτατικό σχέδιο. Στη συνέχεια επανήλθε η εταιρεία το 2007 με ένα νέο χορηγικό πρόγραμμα προς όλους τους φορείς της πόλης και ένα νέο σχέδιο επέκτασης. Αυτό το σχέδιο επέκτασης το Συμβούλιο της Επικρατείας το ενέκρινε. Δεν το ακύρωσε. Κατά συνέπεια, από είχε αλλάξει κάτι σε σχέση με το προηγούμενο ή εκτός δηλαδή των χορηγιών του εκμαυλισμού, δηλαδή αυτό που είπα. Το προηγούμενο σχέδιο δεν είχε διεκπεραιώσει στοιχειωδώς τη διοικητική διαδικασία. Mm-hmm. Δηλαδή, είχαν εκδώσει άδειες εγκατάστασης χωρίς προηγουμένως να έχουν εγκεκριμένες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και αυτό ήταν η αιτία ούτως ώστε το Συμβούλιο της Επικρατείας να πει όχι. Δεν υπησήλθε σε άλλου είδους ζητήματα. Οπότε ήταν διαδικαστικά θέματα, ναι. Δηλαδή τυπικά τα οποία... Όμως, σύσσωμη η τοπική αυτοδιοίκηση είχε εναντιωθεί. Είχε δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο κίνημα με διαδηλώσεις ακόμα και μέσα στο κέντρο της Αθήνας και έγινε γνωστό το mm-hmm. όλο πρόβλημα και κατά συνέπεια οδηγηθήκαμε σε μια καλή απόφαση. Το σχέδιο επέκτασης του 2000,
7-8 ήταν δυσμενέστερο του προηγούμενου. Όσον αφορά το περιβαλλοντικό όσον το αφορά, αντίκτυπο. Ναι. Όσον αφορά αφενός μεν την κατάληψη ενός χώρου τον οποίο εμείς θεωρούσαμε ότι αποτελεί ζώνη ασφαλείας μεταξύ πυρητιδοποιού και καλλικοποιού, mm-hmm. και δεύτερον όσον αφορά την αυτή καθεαυτή την παραγωγική δραστηριότητα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη επένδυση της χώρας από πλευράς προϋπολογισμού, 1,2 δις ευρώ, με τη δημιουργία 120 θέσεων εργασίας, δηλαδή μία θέση εργασίας ανά 10 εκατομμύρια ευρώ επένδυσης, με ξένη πρώτη ύλη το αργό πετρέλαιο. Αυτή η επένδυση εντάσεως κεφαλαίου συνέχισε, υλοποιήθηκε και συνέχισε την παράδοση της τρευλής ανάπτυξης στο Θριάσιο. Τα αποτελέσματα αυτής της χωροθέτησης τα βιώνουμε από το 2012 και μετά, όταν και υλοποιήθηκε το όλο σχέδιο, οι κάτοικοι της Ελευσίνας και της Μάτρας. Mm-hmm. Και αυτή η αναδρομή έγινε μόνο και μόνο για να προσανατολιστείτε στο τι έχει προηγηθεί όλων αυτών των συμβάντων, mm-hmm. που θα έχετε λάβει γνώση. Έχουν, ναι, και τα οποία ήταν και η αφορμή για να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Ναι, και έγιναν και η αφορμή για αυτή την εκπομπή. Ναι, και μάλιστα υπάρχει, έχω φτιάξει ένα μικρό βιντεάκι, όχι ολόκληρο, από τα πολλά σημαντικά ρηπαντικά επεισόδια που έχουν γίνει. Και ρηπαντικά επεισόδια και ατυχήματα, παρολίγων ατυχήματα. Ναι, τα εντάξει, δεν φαίνονται μέσα. Για τα οποία χρειάζεται να συζητήσουμε και ναι, ναι, ναι. να ενημερωθεί και ο κόσμος. Και φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα σιγά σιγά. Υπάρχουν πέρα από τα επεισόδια που γίνανε τη Μεγάλη Εβδομάδα, υπάρχει ένα άλλο επεισόδιο που είχε γίνει αρχές του χρόνου με τον αντιδραστήρα, τον ΡΟ32, ο οποίος το εξωτερικό του περίβλημα, τέλος πάντων, φούσκωσε, όπως λέμε, παραμορφώθηκε. Επενέβη, μάλλον έγινε και μια καταγγελία στο ΚΕΠΕΚ, το οποίο πήγε και έκανε και έναν έλεγχο και είπε ότι, τέλος πάντων, δεν υπάρχουν και πολλές καλές συνθήκες ασφαλείας. Κάπως έτσι δεν είναι? Ναι. Αρχές Φεβρουαρίου του 2014, οι ίδιοι εργαζόμενοι, και όταν λέω εργαζόμενοι δεν εννοώ το σωματείο των εργαζομένων, mm-hmm. στα ελληνικά πετρέλαια, αλλά μεμονωμένοι εργαζόμενοι, διαπίστωσαν το πρόβλημα, είδαν στον λεγόμενο αεριοποιητή ή κοινός αντιδραστήρα της μονάδας 32, η οποία είναι μια μονάδα η οποία έχει δώσει πάρα πολλά επεισόδια, ρηπαντικά, ή έχει δώσει και συμβάντα, ατυχήματα, τα οποία η διοίκηση των ΕΛΠΕ τα αποδίδει κυρίως σε αμέλειες εργαζομένων και καθόλου σαν αστοχίες του εξοπλισμού. Σε αυτή λοιπόν τη μονάδα διαπίστωσαν μια παραμόρφωση. Αυτή την παραμόρφωση την κατήγγειλε στο εργατικό κέντρο, το εργατικό κέντρο στη συνέχεια στο κέντρο στο ΚΕΠΕΚ, και στη συνέχεια πήρε το δρόμο, έγινε αυτοψία, δημοσιοποιήθηκε το θέμα από εμάς, έγινε γνωστό. Στην αρχή η εταιρεία αρνήθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα, mm-hmm. και μάλιστα αυτό το οποίο δήλωσε είναι ότι αυτά είναι συνηθισμένα στα δηληστήρια και κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Στη συνέχεια παρενέβη ο εισαγγελέας, ο οποίος διέταξε προκαταρτική εξέταση και αυθημερών. Η ίδια η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σταματεί τη λειτουργία της συγκεκριμένης μονάδας για να επισκευαστεί τώρα το πρόβλημα. Και όχι μόνο αυτής της μονάδας, αλλά και άλλων μονάδων παρακείμενων, οι οποίες είχαν πρόβλημα. Διάφορα προβλήματα παρουσιάζουν. Είναι καταγεγραμμένα τα επεισόδια. Έχουν δοθεί όλα τα επεισόδια στους επιθεωρητές περιβάλλοντος και στις αδειοδοτούσες αρχές, προκειμένου να ερευνηθούν. Mm-hmm. Σπάνια υπάρχει ανακοίνωση της εταιρείας. Ενώ βάσει τη συνθήκη Σεβέζο θα πρέπει να υπάρχουν. Έτσι. Και εδώ ήθελα να πούμε και λίγο για την συνθήκη Σεβέζο. Κοιτάξτε, η χώρα έχει εναρμονιστεί με τις οδηγίες Σεβέζο. Γιατί mm-hmm. δεν ήταν μία η οδηγία, ήταν δύο. Ναι, ναι. Κατά συνέπεια,
το νομοθετικό κείμενο. Ήθελα να πω απλώς ότι η συνθήκη σε Βέζο έγινε επαφορμή ενός μεγάλου ατυχήματος, για όσους δεν το ξέρουν, βιομηχανικού ατυχήματος στην Ιταλία το 1900. Με σημαντικές συνέπειες. Με σημαντικές συνέπειες. Το 1976 νομίζω. Ναι, με σημαντικές συνέπειες. Όπου έκρουσε, έτσι, ήταν ένα, για πρώτη φορά όπου δημιουργήθηκε η ανάγκη να υπάρξει μια ευρωπαϊκή πολιτική προστασίας των κατοίκων ευρύτερων περιοχών. Και του περιβάλλοντος. Ναι, και του περιβάλλοντος, αλλά αφορούσε κυρίως βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι οποίες ήταν εν δυνάμει επικίνδυνες, που γυτνίαζαν με κατοικημένες περιοχές. Μάλιστα. Και είναι και μάλιστα μια συνθήκη η οποία είναι αρκετά δουλεμένη και αρκετά αυστηρή όσο αφορά αυτά που προβλέπει. Το ζήτημα είναι αν τελικά αυτά εφαρμόζονται από αυτούς που θα έπρεπε να τα εφαρμόζουν. Όταν λέμε γυτνίαση σε όλη την Ευρώπη και λέμε το ίδιο και για τη χώρα, εννοούμε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Είναι αδιανόητο, ακόμα και για τους συντάκτες του νομικού κειμένου της οδηγίας Εβέζο, τέτοιου είδους συνύπαρξη. Ένα δηληστήριο και ένα πυρητιδοποιείο καλλικοποιείο να βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής και τα δύο μαζί σε απόσταση 600 μέτρων το πολύ από τον οικισμό της Ελευσίνας. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, ακόμα και οι συντάκτες των οδηγιών δεν είχαν στο νου τους τέτοιες αφύσικες καταστάσεις. Κατά συνέπεια, ό,τι μας απέμενε, ένας κενός χώρος μεταξύ του υφιστάμενου δηληστηρίου και του πυρητιδοποιείου καλλικοποιείου να παραμείνει κενός για λόγους ασφαλείας. Ή να φύγει το ένα από τα δύο. Άρα λοιπόν, η οδηγία σε Βέζο έχει εναρμονιστεί. Η ζωή μας δεν άλλαξε. Γιατί έχουμε μια γραφειοκρατική εφαρμογή της οδηγίας σε Βέζο. Και θα σας το αποδείξω αυτό. Ούτε γραφειοκρατική. Η οδηγία σε Βέζο επιβάλλει διάφορες ενέργειες. Η πρώτη ενέργεια που επιβάλλει είναι οι κρατικές αρχές και οι αυτοδιοικητικές αρχές και στη συγκεκριμένη περίπτωση η περιφέρεια, πρώην νομαρχία, να συντάξει το εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης από την επιχείρηση σε Βέζο. Υπάρχει εσωτερικό σχέδιο και εξωτερικό σχέδιο. Το εσωτερικό συνοδεύει τη μελέτη ασφάλειας που κάθε δηληστήριο και κάθε δραστηριότητα σε Βέζο έχει. Και το εξωτερικό είναι ευθύνη της πολιτείας. Η πολιτεία λοιπόν δεν έκανε αυτό που επιβάλλεται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εγκεκριμένο εξωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που κάτι συμβεί, τότε θα εφαρμοστεί ο ξενοκράτης. Το δεύτερο ζητούμενο, απαιτούμενο από την οδηγία σε Βέζο, είναι να έχει ενημερωθεί το κοινό. Δηλαδή, οι γείτονες, πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι κάτοικοι, ναι, οι φορείς, να ξέρει ο καθένας τι θα κάνει σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί. Και μιλάμε για μια περιοχή το Θριάσιο που έχει 16 δραστηριότητες σε Βέζο. Δεν είναι μία και δύο. Κατά συνέπεια, ούτε αυτό έχει συμβεί. Άρα λοιπόν πάμε στην τρίτη αναθεώρηση της οδηγίας σε Βέζο και δεν έχουμε υλοποιήσει ούτε τα προϋποτούμενα της πρώτης και της δεύτερης. Εδώ σε αυτή τη φάση να συμπληρώσω ότι βάσει της δεύτερης οδηγίας σε Βέζο θα έπρεπε οι κάτοικοι και οι φορείς, ας πούμε, και η πολιτεία, μάλλον η τοπική αυτοδιοίκηση, να έχει λόγο και στη χωροθέτηση της καινούργιας εγκατάστασης και στις... Και πλήρη ενημέρωση και λόγο. Όχι τόσο για τη χωροθέτηση ή όχι της εγκατάστασης, όσο για τις πολεοδομικές παρεμβάσεις που πρέπει να υπάρξουν προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις. Αλλά δεν έχουμε καμία τέτοια ενέργεια. Υπάρχουν συγκεκριμένα άρθρα στην οδηγία σε Βέζο που επιβάλλουν να εξεταστούν και αυτά τα ζητούμενα. Ετοιμάστηκαν λοιπόν κάποια ΣΑΤΑΜΕ, όπως τα λέμε, σχέδια αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης γύρω στο 2005. Αυτά υποβλήθηκαν στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Κανένα από αυτά δεν είναι εγκεκριμένο, διότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει άλλο σκεπτικό για την αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό, ότι σήμερα αν συμβεί κάτι, δεν έχουμε συγκεκριμένες οδηγίες, δεν έχουμε ενημερωμένο πληθυσμό, δεν έχουμε σχέδιο αντιμετώπισης τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης για το εξωτερικό της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
Mm-hmm. Η ίδια η επιχείρηση τι λέει, η πυρκάγια είναι μια φθήνουσα δραστηριότητα και κατά συνέπεια αν δεν έχει κλείσει θα κλείσει και κατά συνέπεια θα ελευθερωθεί αυτός ο χώρος. Θα λυθεί το πρόβλημα από μόνο. Ναι. Αυτό το λέει από το 1970 όταν εγκαταστάθηκε εκεί ενώ προϋπήρχε η πυρκάγια. Και μέσα στις λοιπές οχλήσεις για να κλείσει αυτή η βιομηχανία ήταν και η όκληση από το ίδιο το δηληστήριο. Όταν λοιπόν έγινε μια έκρηξη στην Πετρόλα, στην Πυρκάλη το 1981, με επιστολή του ο ιδιοκτήτης της τότε Πετρόλα προς τον πρωθυπουργό, τον υπουργό τον Ράλι, είπε ότι αν μια δεξαμενή έπαιρνε φωτιά θα κεγόταν η λευσίνα 10 φορές. Mm-hmm. Λοιπόν, σε αυτές οι τριτοκοσμικού χαρακτήρα καταστάσεις αναβιώνουν. Αυτή τη στιγμή οι οικισμοί της Μάντρας, όπως ο οικισμός των εργατικών κατοικιών της Μάντρας, αλλά και ολόκληρη η πόλη της Ελευσίνας, ακόμα και η πόλη της Μάντρας ορισμένες φορές, δέχονται τα ρυπαντικά φορτία του δηληστηρίου, τα οποία εκδηλώνονται είτε με εκπομπές καπνού και καυσαερίων, είτε με πολύ έντονη δυσοσμία. Και ένα τέτοιο επεισόδιο είχαμε τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. Mm-hmm. Ίσως ήταν το πιο οξύ επεισόδιο της τελευταίας της δεκαετίας. Τόσο πολύ. Είχαμε έντονη δυσοσμία η οποία παρέμεινε στην πόλη μέχρι και την επόμενη μέρα. Αυτό έγινε αντιληπτό από τους κατοίκους, οι οποίοι θεωρούσαν ότι είχαν αφήσει τον καζάκι ανοιχτό στο σπίτι τους, θεώρησαν ότι η μυρωδιά μπήκε μέσα, δεν μπορούσε να βγει. Και την επόμενη μέρα, ξημερώματα Μεγάλης Παρασκευής, στις 1:20 ήχησαν οι σιρήνες του δηληστηρίου. Μια πόλη δεν έχει συνηθίσει να ακούει συνέχεια σιρήνες. Mm-hmm. Η συνειρμή με την κατοχική περίοδο είναι αυτόματη. Mm. 1:20 λοιπόν μετά τα μεσάνυχτα, μία δεξαμενή πήρε φωτιά. Οι σιρήνες ήχησαν, 5 πυροσβεστικά οχήματα προσέγγισαν τον χώρο, αποκλείστηκε η παλιά Εθνική Οδός. Δεν σας τα εμφανίζω τραγικότερα από ότι είναι. Και μέχρι στιγμής η επίσημη, η ανεπίσημη, που σε λίγες μέρες θα γίνει και επίσημη, δικαιολογία. Αιτιολογία του συμβάντος, είναι ότι προέρχεται από κεραυνό. Mm-hmm. Αν είναι δυνατόν η ασφάλεια μιας εγκατάστασης να εξαρτάται από την πτώση ενός κεραυνού στη σημερινή πραγματικότητα και στη σημερινή εποχή. Είναι εντελώς παράλογο γιατί οι κεραυνοί υπάρχουν. Δεν θα μάθουμε λοιπόν τα αίτια, τα πραγματικά αίτια, ενδεχομένως και να μην τα μάθουμε. Έχουμε και μια φωτογραφία που δείχνει ακριβώς το σημάδι της δεξαμενής. Μπορούμε να δούμε την δεύτερη. Φαίνεται λοιπόν εδώ πέρα ακριβώς η δεξαμενή νούμερο 20, το εξωτερικό σημάδι από την πυρκαγιά. Ευτυχώς αυτή η δεξαμενή περιείχε σλόπς, κατάλοιπα πλοίων. Mm-hmm. Δίπλα, οι δύο διπλανές δεξαμενές περιέχουν καύσιμα και μάλιστα ντίζελ. Ναι. Και μάλιστα τώρα εννοείται ότι όλη αυτή η εγκατάσταση καινούργια έτσι είναι, έχει γίνει ως πράσινη εγκατάσταση, έτσι ότι είναι υπερσύγχρονη. Ναι, είναι, αυτό ήταν το ιδεολόγημα. Αυτό ήταν το ιδεολόγημα για να περάσουν ιδεολογικά την επένδυση. Τη βάφτισαν πράσινη επένδυση. Μια επένδυση στο πετρέλαιο βαφτίστηκε πράσινη επένδυση. Γιατί το δηληστήριο παρήγαγε μαζούτ σε μεγάλες ποσότητες και θα μετατραπεόταν το μαζούτ σε ντίζελ και το ντίζελ θα χρησιμοποιεί το καθαρό ντίζελ για τα γιατί είναι καθαρό τώρα από το μαζούτ και πάει λέγοντας. Με την ίδια λογική και η βενζίνη επειδή είναι ευγενέστερη από το ντίζελ θα μπορούσε να είναι πιο πράσινη. Κατά συνέπεια τέτοιες λογικές επικράτησαν και αυτή τη στιγμή έχουμε τα προβλήματα που έχουμε. Για να επικρατήσουν όμως αυτές οι λογικές, όλος ο τύπος πλημμυρίστηκε από διαφημίσεις και οι διαφημίσεις δεν είναι μόνο, όπως ξέρετε, αυτό που βλέπουμε, είναι και ό,τι τη συνοδεύει, από διαφημίσεις της πράσινης επένδυσης. Αυτός ο τύπος ο οποίος φιλοξένησε τις τόσο σημαντικές αυτές αναγγελίες, τώρα αποκρύπτει τα πραγματικά προβλήματα που έχουμε παρά τις προσπάθειές μας.
Και δεν προβάλλει σωμερός το τι συμβαίνει μετά με το τι μας υπόσχονταν πριν. Προφανώς και δεν μπορούμε να επιχορηγήσουμε το σύνολο του τύπου, η κάτοικη ή η αυτοδιοίκηση. Και επίσης για να περάσει αυτό το σχέδιο χρειάστηκαν και κάτι άλλο. Χρειάστηκαν οι συνεργασίες της ίδιας της αυτοδιοίκησης. Δυστυχώς, οι δημοτικοί άρχοντες εκείνης της περίοδου δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Στην ουσία, οι διαμαρτυρίες τους ήταν εικονικές. Οι κάτοικοι πασχίζαμε πραγματικά να δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο κίνημα. Αυτό το κίνημα το εμπόδισαν με διάφορους τρόπους και διάφορες μεθοδεύσεις, τις οποίες τις έχουμε και ενυπόγραφα καταθέσει και φιλοξενήσει στα ιστολόγια τα οποία φιλοξενούν τη δραστηριότητά μας. Και με αυτή τη λογική οι τοπικοί παράγοντες έδειξαν μία ενδοτικότητα την οποία την εκμεταλλεύτηκε η εταιρεία και πέρασε τα σχέδιά της. Υπάρχει αυτή η παράμετρος. Τώρα ξεφεύγουμε λίγο από τα πιο επιστημονικά και περιβαλλοντικά. Υπάρχει παράμετρος του ότι η εταιρεία αυτή είναι ή θεωρείται ή μπορεί να θεωρείται παραπάνω από ότι είναι σημαντική για την περιοχή και ως εκ τούτου υπάρχουν διάφορα ελαφρυντικά στην συνείδηση ενώ ότι πέραν των πιθανών κρουσμάτων υπογείων συναλλαγών, ας πούμε, στο καθαρό επίπεδο, γιατί δεν πιστεύω δηλαδή ότι χρηματοδοτούν ή εξαγοράζουν τη συνείδηση ενός μεγάλου ποσοστού. Και το 2000-2002 που αντιδράσαμε στο σχέδιο ήταν το ίδιο σοβαρή. Η ύπαρξη μιας επιχείρησης. Όμως εξαρτάται τι επιχείρηση μπορεί να συμβεί και πού μπορούμε να την κάνουμε. Λοιπόν, το να συνεχιστεί το μοντέλο της τρευλής ανάπτυξης είναι μία πολιτική αδιέξοδη. Θα την πληρώσουμε. Και σας έδωσα το παράδειγμα. Με 1,2 δις ευρώ επένδυση, οι θέσεις εργασίας οι καινούργιες κατά δήλωσή τους είναι 120 άντε 130. Να μην μιλήσουμε για τις εθελούσιες εξόδους, για να μην μιλήσουμε για την αποψήλωση και την εργολαβοποίηση σε μια τέτοια δραστηριότητα που είναι κρισιμότατη και για ζητήματα ασφάλειας και για ζητήματα ρήπανσης, σε μια περιοχή η οποία έχει ένα ιστορικό φορτίο. Κάθε φορά που μας δημιουργούσαν μια επιχείρηση, μας δημιουργούσαν μετά την ενοχή να μην κλείσει αυτή η επιχείρηση. Ουδέποτε διατυπώσαμε τέτοιες θέσεις να κλείσουν οι επιχειρήσεις. Η λήψη των μέτρων ενδεχομένως να είναι σκληρή, αλλά πρέπει να συμβεί για να συμβιώσουμε. Αν μπορούμε να συμβιώσουμε και όπου μπορούμε να συμβιώσουμε. Και όσες κλείσανε, κλείσανε μόνες τους. Για άλλους λόγους, για οικονομικούς λόγους. Δεν κλείσανε κάτω από την πίεση του κόσμου. Φυσικά και δεν μπορεί το 2014 κάποιοι άνθρωποι να έχουν 5 καμινάδες μια συμμετοβιομηχανία πάνω από τα κεφάλια τους. Όχι, δεν είναι λογικό. Και κανένας δεν αποτίμησε την περιβαλλοντική βλάβη που δημιούργησαν και τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν από τη ρήπανση του κόλπου εξαιτίας αυτής της ασίδωτης ανάπτυξης. Αυτά δεν μετρήθηκαν. Ήταν αμεληταία, μάλλον. Ναι, δεν μετρήθηκαν. Με τον κατάλληλο τρόπο φαίνεται μόνο η μία πλευρά του ζητήματος και η πλευρά του ότι η βιομηχανία δημιουργεί ανάπτυξη και θέσεις εργασίας για τον κόσμο. Και αποτελεί σκάνδαλο πρώτου μεγέθους. Να επισκέπτεται την πόλη της Ελευσίνας και τον αρχαιολογικό της χώρο ο τότε Υπουργός Πολιτισμού κύριος Λιάπης και να δηλώνει ότι δεν έχει επισκεψιμότητα ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να επενδύσουμε να φτιάξουμε ένα νέο μουσείο στην πόλη του Εσχύλου. Κατά συνέπεια, ποιες είναι οι πολιτικές, ποιος επιβάλλει το τι θα γίνει στο Θριάσιο. Η κοινή λογική, τα συμφέροντα ή ο κόσμος. Πριν συνεχίσουμε, θα θέλατε να δούμε και ένα μικρό βιντεάκι που δείχνει ακριβώς έτσι ένα μέρος από τα περιβαλλοντικά προβλήματα με τα ρηπαντικά επεισόδια, αν μπορούμε.
Ένα βίντεο το οποίο δεν δείχνει όλα βέβαια τα ρηπατικά επεισόδια. Υπάρχουν πάρα πολλά σαν κι αυτά. Ήταν από ένα συνολικό βίντεο που μπορεί κανείς να το βρει μέσα στο blog που έχετε, το ecoelefsis.gr ή com. Είναι com. Και βέβαια δείχνει αρκετά τέτοια. Ήταν αρκετά μεγάλο το βίντεο. Να δούμε λιγάκι, να έρθουμε λίγο στην αντιμετώπιση του κόσμου, πώς βλέπει ο κόσμος. Είναι οι κάτοικοι ενημερωμένοι για τους κινδύνους που κρύβει η συνύπαρξη? Δυστυχώς ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος από τους φορείς που θα έπρεπε να τον ενημερώσουν. Mm-hmm. Και τέτοιοι φορείς, έγκυροι, θα έπρεπε να ήταν η αυτοδιοίκηση, ο πλησιέστερος προς τον πολίτη και τον κάτοικο θεσμό. Συνήθως οι κάτοικοι και οι φορείς είναι εκείνοι οι οποίοι οχλούν το Δήμο ή τους δύο Δήμους, Ελευσίνας και Μάντρας, να πάρουν θέση για το πρόβλημα. Σπάνια εκδηλώθηκε αυθορμήτως μια πρώτη ενέργεια από τη μεριά του Δήμου Ελευσίνας και σχεδόν ποτέ του Δήμου Μάντρας. Οι Δήμοι, και για να μην μιλάμε για... να μιλάμε για φυσικές οντότητες, συγκεκριμένα οι δήμαρχοι και οι δημοτικές αρχές, είναι απολύτως εξαρτημένες από τα χορηγικά προγράμματα του δηληστηρίου. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, δυσκολεύονται να αρθρώσουν ένα διεκδικητικό λόγο απέναντι σε αυτά τα συμφέροντα, τα οποία καθημερινά δημιουργούν προβλήματα. Κατά συνέπεια, δεν μπορούν να υποχρεώσουν τη βιομηχανία να κάνει αυτό που επιβάλλουν οι κοινοτικές οδηγίες. Να πληρώσουν για τις βλάβες που δημιουργούν. Και όταν λέμε «ο ρυπαίνων πληρώνει», δεν εννοούμε να μας δώσει αντισταθμιστικά για τη ρύπανση που κάνει, αλλά να πληρώσει για την αποκατάσταση των βλαβών και για τη μείωση της ρύπανσης που δημιουργεί. Είναι η διαστροφή της βασικής αρχής το «ο ρυπαίνων πληρώνει». Είναι απόλυτη διαστροφή και μάλιστα... Μερικές φορές... στα όρια του ύποπτου. Φτάνει στα όρια. Φτάνει στα όρια του ύποπτου. Η θεωρία συνωμοσίας είναι μακριά από μας. Είναι απόλυτη διαστροφή στο ρύπαινε και πλήρωνε. Αυτά τα εφήμερα κέρδη μπορεί να επανεκλέγουν δημάρχους, δεν μπορούν όμως να αλλάζουν τη ζωή. Κατά συνέπεια... Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή από τους φορείς που θα έπρεπε να ενημερώσουν τον κόσμο μια διαρκής ενημέρωση. Ο κόσμος αντιδρά, εκδηλώνει τη διαμαρτυρία του με πολλούς τρόπους. Έχει πλέον πιστεί ότι όλα αυτά τα λόγια περί πράσινης επένδυσης και περί ενός οικολογικού εντός εισαγωγικών δηληστηρίου ήτανε απατηλά, mm-hmm. δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα την οποία βιώνει τώρα. Παρά τις πιέσεις οι οποίες ασκούνται από τη μεριά μας μερικές φορές ασφυκτικά, ελάχιστες βελτιώσεις έχουν συμβεί. Και αυτό γιατί ένα δηληστήριο είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Βέβαια, είναι χρειάζεται πολύ εξειδικευμένες επιτροπές ελέγχου, οι οποίες δεν υφίστανται στη χώρα μας. Θα σας πω μόνο το εξής. Στο επενδυτικό σχέδιο του 2000-2002, οι ίδιοι περιβαλλοντικοί όροι όταν υπήρξαν, προέβλεψαν τη σύσταση ειδικής επιτροπής ελέγχου των εγκαταστάσεων. Mm-hmm. Τότε θέλαν να μας το περάσουν το δηληστήριο. Θέλαν να εξασφαλίσουν την συνένεσή μας και μια τέτοια ειδική επιτροπή ελέγχου μας το πρότειναν μόνοι τους. Λοιπόν, φανταστείτε στη σημερινή συγκυρία ένα ολόκληρο θριάσιο να μην έχει έναν επιθεωρητή περιβάλλοντος. Φανταστείτε στο θριάσιο να υπάρχουν δύο δηληστήρια, λίγο παραδίπλα μας στα Μέγαρα και στη Νέα Πέραμο, να υπάρχουν εγκαταστάσεις πετρελοειδών, να υπάρχει ο τερματικός σταθμός της Ρεφινθούσας και για όλο αυτό το σύμπλεγμα των βιομηχανιών καυσίμων να μην υπάρχει ένα εξειδικευμένο όργανο με εξουσία εισόδου ελέγχου, καθημερινού ελέγχου των επιχειρήσεων mm-hmm. αυτών που η ρύπανσή τους είναι τόσο ιδιόμορφη που τα ατυχήματα είναι στην καθημερινότητά μας, να μην υπάρχουν λοιπόν τέτοιες επιτροπές οι οποίες να έχουν και εξουσία να επιβάλλουν πρόστιμα
και να υποχρεώσουν τις βιομηχανίες να πληρώσουν το κόστος. Τότε η αρχή ορυπαίνων πληρώνει θα είχε όντως... Μα αυτό είναι και το νόημα της αρχής. Ορυπαίνων πληρώνει για να απορρυπάνει. Δεν πληρώνει γενικά. Γιατί έχει λεφτά. Γιατί έχω λεφτά και πάει σε μπορώ να σας κλείσω το στόμα. Οι ίδιοι ομολογούν ότι τα χορηγικά προγράμματα ξεκίνησαν το 2006. Σε καμία ευνομούμενη πολιτεία της Ευρώπης, οποιοδήποτε επενδυτικό σχέδιο δεν θα έπαιρνε τηλέφωνα τους κατοίκους για να τους υποσχεθεί δωρεάν ιατρικές εξετάσεις. Αυτό συνέβη. Από το 6, γιατί το 7 πέρασε το σχέδιο. Ναι, ναι, βεβαίως. Η ανυπαρξία ουσιαστικά λοιπόν της παρέμβασης της εξορροπητικής και ελεγκτικής της αυτοδιοίκησης και της κεντρικής εξουσίας αφήνει περιθώρια στην άσκηση πολιτικής. Διότι εισαγωγικά... η πίεση των κυβερνήσεων, η πίεση προς τις κυβερνήσεις είναι αδύνατη μερικές φορές. Δεν γνωρίζουμε καμία κυβέρνηση με τα πολιτευτικά, αλλά και κατά τη διάρκεια της Χούντας. Η χουντική κυβέρνηση έδωσε τις άδειες. Αλλά και καμία μεταπολιτευτική κυβέρνηση δεν πήρε ένα μέτρο στοιχειώδες που θα ήταν στην αντίθετη κατεύθυνση. Και μιλάμε τώρα για ένα δηληστήριο το οποίο είναι ημικρατικό, έτσι. Ναι. Γιατί δεν είναι αναπτυξιακό έργο να έχει η Ελευσίνα την επισκεψιμότητα που της πρέπει με το νέο της μουσείο. Γιατί να έχουμε όλα τα ευρήματα που τα έχετε ανακαλύψει και μέσα στο αριστούργημα του Κουτσαφτή. Γιατί να μην έχουν μια στέγη. Γιατί η Ελευσίνα δεν δείκνεται για να έχει αρχαιολογικό μουσείο. Το brand name της Ελευσίνας μπορεί να το ανακαλύψει κανένας αν το πληκτρολογήσει στο Google και σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης. Γιατί αυτό δεν είναι αναπτυξιακός πόρος. Ακόμα και το νέο ρυθμιστικό σχέδιο στο θριάσιο χώρο θετεί όλη τη βιομηχανία της Αττικής. Σας βρήκανε... Ότι δεν θα αλλάξει η πραγματικότητα. Γι' αυτό και εμείς, γι' αυτό και θα δείτε μέσα και διατάξεις πάρα πολύ προωθημένες μέσα στο ρυθμιστικό. Μιλάει για πράσινες διαδρομές, μιλάει για αρχαιολογικές διαδρομές. Από όλα όσα προβλέπει ένα ρυθμιστικό, τα δυσμενοί θα υλοποιηθούν γρήγορα και τα ευμενοί δεν θα υλοποιηθούν ποτέ. Αυτή την κατάσταση βιώνουμε. Οι συμπεριφορές λοιπόν του κόσμου ποικίλουν. Άλλος κόσμος είναι απογοητευμένος. Άλλος κόσμος χρεώνει στο τι συνέβη στο παρελθόν αυτή την κατάσταση και παρετείται. Άλλος κόσμος εξαρτάται από τη βιομηχανία. Και αυτά έχουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Εξαρτάται με πάρα πολλούς τρόπους. Και το θέμα της ανεργίας είναι στοιχείο εξάρτησης. Ακόμα και αυτό κανονικά. Δεν είναι λογικό οι κάτοικοι ενοχικά να συμπεριφέρονται προς τα εκεί. Άλλωστε, αυτό που καταλαβαίνω ότι ζητάτε είναι η τήρηση του νόμου και της λογικής. Δηλαδή, έχουμε σε ανύποπτο χρόνο δηλώσει ότι κάθε απόλυση στο δηληστήριο, κάθε απόλυση, είναι αιτία πολέμου. Αιτία πολέμου με ποια έννοια. Δεν θέλουμε να παρέμβουμε στα εσωτερικά μιας ιδιωτικής επιχείρησης, διότι περί ιδιωτικής επιχείρησης πρόκειται, παρότι το ελληνικό δημόσιο κατέχει ένα ποσοστό 35%. Κάθε απόλυση λοιπόν είναι αιτία πολέμου, διότι διακυβεύει την ασφάλεια της εγκατάστασης. Κάθε εργολαβοποίηση μέσα εκεί δεν είναι προς την καλύτερη κατεύθυνση. Κάθε εξαντλητική εφαρμογή του ωραρίου δεν είναι ό,τι καλύτερο για ένα δηληστήριο. Δεν ξέρω όμως προς τα πού θα πρέπει να πιέσετε. Δηλαδή, νομίζω ότι έτσι όπως έχετε θέσει και εσείς το θέμα, νομίζω ότι το πρώτο σημείο στο οποίο η πρώτη κατεύθυνση στην οποία πρέπει να πιέσετε, μάλλον είναι η δημοτική αρχή. Δηλαδή, ναι, είναι το πρώτο επίπεδο. Ζητάμε συνέχεια από τις δημοτικές αρχές να πάρουν θέση. Δεν μπορεί να ενημερώνονται από εμάς. Δεν μπορεί να επισκέπτονται το δηληστήριο γενικώς και αορίστως για να συζητήσουν με τους εργαζόμενους. Για δημόσιες σχέσεις. Για να πούνε εμέσως πλην σαφώς στους εργαζόμενους ότι ξέρετε, αυτοί που φωνάζουν
Αυτοί που φωνάζουν είναι για να χάσετε εσείς τη δουλειά σας. Εμείς είμαστε οι εγγυητές της εργασίας. Διότι τα έχουμε καλά με τη διοίκηση και επομένως, αν θέλετε να συνεχίσετε να δουλεύετε, η διοίκηση των δηληστηρίων θα το δει διαφορετικά αν εμείς εισηγηθούμε. Και γίνονται αυτά. Mm-hmm. Και γίνονταν και στο παρελθόν. Γίνονταν και με τον νομάρχη, τον τέος νομάρχη. Γίνονταν και με τους λοιπούς δημάρχους του Θριασίου. Αλλά μην πάμε μακριά. Πρόσφατα αποκαλύψαμε ότι το εκλογικό κέντρο της αντιπεριφερειάρχου, της υποψήφιας αντιπεριφερειάρχου του κυρίου Σγουρού εξοπλίστηκε από τα ελληνικά πετρέλαια. Με έπιπλα τα οποία μεταφέρθηκαν από τα ελληνικά πετρέλαια στην Ελευσίνα, στο εκλογικό της κέντρο. Υπάρχει όμως... Στις 24 Απριλίου. Είδατε καμία παρέτηση? Το αποδέχτηκε ως... Επίσημη ανακοίνωση δεν έχουμε από κανέναν. Ένας ξυλουργός έφταιγε για όλη την υπόθεση. Που φύλαγε τον εξοπλισμό των γραφείων της Αντιπεριφερειάρχου μέσα στα ΕΛΠΕ. Για 4 χρόνια τα φύλαγε εκεί. Και έτσι μπαινοβγαίνουν ξυλουργοί μέσα από τα ΕΛΠΕ και μεταφέρουν εξοπλισμό, γραφεία και καρέκλες στο εκλογικό κέντρο της κυρίας... Λειτουργεί και ως αποθηκευτικός χώρος, μπορεί να πάμε και τα δικά μας έπιπλα. Αντιπεριφερειάρχου. Ναι, άμα έχεις τίποτα έτσι που δεν μπορεί να τα βάλεις... Έχω κάτι μεγάλο. Και υπάρχει και κάτι άλλο, πολύ πιο άσχημο στην όλη ιστορία. Αυτή η συναλλαγή με τις επιχειρήσεις οι οποίες είχαν επενδυτικά σχέδια σε βάρος της περιοχής και όχι υπέρ της περιοχής, φρόντισαν να ιδεολογικοποιηθεί το όλο θέμα. Πάρα πολλοί κόσμος πιστεύει ότι από τις βιομηχανίες πρέπει να πάρουμε ό,τι μας χρωστάνε. Και εδώ είναι η πλάνη. Δεν μας χρωστάνε να μας ανεβοκατεβάσουν ομάδες στις βαθμολογίες των πινάκων της Α και της Β εθνικής κατηγορίας, της Super League ή της Football League. Εμείς ζητάμε να υλοποιήσουν αυτά που οφείλουν κατά νόμο. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν συμβιωτικά μαζί μας με αυτή τη σημερινή τους εικόνα. Και θα το επενθυμίζουμε και θα πιέζουμε όχι μόνο την αυτοδιοίκηση, αλλά και την κεντρική διοίκηση και το κράτος και την περιφέρεια και από την κυβέρνηση. Από εκεί ξεκινάει το... Και την κυβέρνηση. Το πρώτο βήμα λοιπόν της συνύπαρξης είναι το να μπορούν να τηρούν τους κανόνες, να τηρούν τη λογική, να σέβονται το περιβάλλον, να σέβονται την υγεία των κατοίκων. Και βασικά να το ζητάει η κεντρική διοίκηση αυτό. Να το ζητάει και, αυτό, και να το ελέγχει και όλο αυτό να ελέγχεται. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Έχουμε καταγγείλει πάνω από 50 ρυπαντικά επεισόδια, τεκμηριωμένα με... με φωτογραφικό υλικό και οπτικοακουστικό υλικό, σε όλες τις ελεγκτικές αρχές. Καμία δεν προσήλθε αυτεπαγγέλτως. Όσες προσήλθαν ύστερα από καταγγελία μας. Αυτό τα λέει όλα. Κατά συνέπεια, τι πρέπει να κάνει η πολιτεία. Στοιχειωδώς, τι οφείλει να κάνει και δεν κάνει για το Θριάσιο. Και δεν την πιέζει καμία δημοτική αρχή για να το κάνει. Είναι ανόητο να θεωρούμε ότι μπορεί με τα μέσα που έχει ένας Δήμος να ελέγξει μια τέτοια εγκατάσταση. Και δεν μιλάμε για μια εγκατάσταση, μιλάμε για δύο δηληστήρια, μιλάμε για και άλλες μονάδες στην ευρύτερη περιοχή. Εστιάσαμε εκεί, γιατί, όχι γιατί είναι η μόνη, είναι ένας από τους κύριους. Λοιπόν, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να γίνουν είναι... Δεν κοστίζει τίποτα σε μια εταιρεία να δώσει online στο διαδίκτυο, σε μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, τις μετρήσεις που πραγματοποιούν τα όργανα μέτρησης που έχει επιβάλει η έγκριση περιβαλλοντικών του όρων. Να μας τα δώσουν στη δημοσιότητα, κατευθείαν, online, εκείνη τη στιγμή που γίνονται. Δεύτερο, να συσταθεί, να θεσπιστεί μια με υπουργική απόφαση, μια επιτροπή ελέγχου των εγκαταστάσεων πετρελοειδών στο Θριάσιο. Έχουμε δεξαμενές καυσίμων. Έχουμε τεράστιες ποσότητες οι οποίες αποθηκεύονται. Έχουμε δύο δηληστήρια. Έχουμε το σταθμό στη Ρεβινθούσα. Ποιος ελέγχει σε καθημερινή βάση? Αυτή θα μπορεί να είναι ανεξάρτητη όμως η... Βεβαίως και θα μπορεί να είναι ανεξάρτητη και να εξοπλιστεί.
και να θεσπιστεί ως ανεξάρτητη. Με τη συμμετοχή βεβαίως και κρατικών παραγόντων. Βεβαίως και συμμετοχή της αυτοδιοίκησης. Αλλά θα παραμείνει όμως ανεξάρτητη. Αυτό είναι ερώτημα. Και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά ακόμα δεν έχει υπάρξει. Μακάρι να υπάρξει. Και μακάρι αυτό που θα χρειαστεί να σχολιάσουμε μετά και να κριτικάρουμε είναι το αν. Πώς λειτουργεί σωστά, αλλά τουλάχιστον ας λειτουργήσει. Ας λειτουργήσει ως θεσμός. Ναι. Δεν τον έχουμε. Και να έχει και την, αυτό που λέγατε πριν, να έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει και πρόστιμα. Βεβαίως. Να έχει εξουσία επιβολής προστήμων. Ναι. Κάπου εδώ πρέπει να φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Από τη... Τα ελευσίνια μυστήρια θα πάνε, μάλλον μυστήρια. Δυστυχώς το θέμα είναι, δυστυχώς είναι μεγάλο. Και δυστυχώς είναι μεγάλο, κανονικά πρέπει να μην υπάρχουν τέτοιου είδους θέματα. Δεν ξέρω αν θα ήθελες να προσθέσεις κάτι για το τέλος. Νομίζω ότι έτσι μια εικόνα δώσαμε. Εγώ θα σας μεταφέρω το κλίμα των αγωνιζόμενων κατοίκων και φορέων. Αυτούς θέλουμε. Εμείς λοιπόν δηλώνουμε σε κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα συνηθίσουμε με τη ρήπανση και με τον κίνδυνο στο θριάσιο. Δεν θα αφιστούμε προσπαθειών προκειμένου και ενεργειών προκειμένου να κινητοποιηθούν οι μηχανισμοί που επιβάλλεται να κινητοποιηθούν και να ληφθούν τα μέτρα τα ανθρωπίνως δυνατά ούτως ώστε και ασφαλέστερες οι εγκαταστάσεις αν είναι δυνατόν να γίνουν αλλά και να μην έχουμε αυτό το ρηπαντικό φορτίο στην ατμόσφαιρα του θριασίου. Να μην εξαρτάται δηλαδή η υγεία μας από τη φορά των ανέμων. Το έχουμε δει κι αλλού αυτό. Ναι. Και εμείς δυστυχώς. Ωραία, τελειώσουμε σιγά σιγά. Θα δούμε ένα μικρό απόσπασμα πάλι από την ταινία του Κουτσαφτή, την Αγέλα στο Πέτρα, ένα μικρό μοντάζ από διάφορα επεισόδια που είχαν γίνει παλιότερα από την περίοδο που το γύριζε από το 88 στο 98. Σχετικά τότε με τα δηληστήρια της Πετρόλα που είναι τα σημερινά των ΕΛΠΕ. Και τελειώνει με κάποιες... Εμείς χαιρετούμε, λοιπόν. Ναι. Θα τελειώνει... κλείσουμε με το... Ναι, τελειώνουμε με το βιντεάκι. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ, λοιπόν. Γεια σας. Όλοι ήξεραν, και αυτοί που συμμετείχαν στην πορεία, και αυτοί που στέκαν πίσω από τα κάγκελα, και ο κύριος που παρέλαβε τόσο ανυπόλυπτα το ψήφισμα, όλοι ήξεραν ότι το δηληστήριο επρόκειτο να επεκταθεί. Οι μαθητές είχαν συγκέντρωση και πορεία. Ανάμεσά τους οι δίδυμες αδελφές Κούρου. Αργότερα κλείσαν τον εθνικό δρόμο στο ύψος της Χαλιβουργικής. Λίγο καιρό μετά, με πρωτοβουλία του Δήμου, έγινε δημοψήφισμα στην πόλη για τον πρέπει ή όχι να επεκταθεί το δηληστήριο. Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος ήταν 97% κατά της επέκτασης. Τον επόμενο καιρό είδαμε με έκπληξη αυτές τις εικόνες της ειδήσης. Και μου ήρθε έτσι στο νου εκείνη η γυναίκα στην Ελευσίνα, που είδαμε την ημέρα του δημοψηφίσματος. Σεπτεμβρίου 1992, Τρίτη. Πρώτη μέρα του φθινοπόρου σήμερα.
Το πρωί έγινε μια τρομερή έκρηξη στα δηληστήρια της Πετρόλα. Αρχικά οι ειδήσεις μιλούσαν για ένα νεκρό από εγκάβματα. Μετά από λίγες ώρες η φωτιά είχε σβήσει. Θυμάμαι μια διαφημιστική ταινία για τα άλλα δηληστήρια του Ασπροπύργου. Εδώ ένα άσπρο πουλί προσπαθεί να μας πείσει ως σύμβολο καθαρότητας. Στη σημερινή περίπτωση όμως, κάποια μαύρα πουλιά φορείς άσχημης μοίρας δείχναν το δρόμο για 14 συνολικά ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους από αυτό το ατύχημα. Θυμάμαι ακόμη όταν μιλήσαμε μαζί τους για την έξοδο. Πάνε 70 χρόνια, πόσο είμαστε εδώ από το 22. Λοιπόν, δεν ξέρω άλλος κόσμος τι κάνει. Το παράπονο μου το τρομερό είναι που δεν μπορούμε, παιδί μου, να ενωθούμε. Ας πούμε, παρά όλα αυτά τα βασανιστήρια, όλα αυτά τα πάθη μείναν στο καλάθι των αχρήστων. Συγγνώμη Μάρθα, συγγνώμη Κώστα, συγγνώμη Πολυτίμη, συγγνώμη Ορσαλία, συγγνώμη Άγγελε, συγγνώμη Μιχάλη, Δημήτρη, Γιώργο, συγγνώμη Κυριακούλα, συγγνώμη κοπέλα της ενορίας των Αγίων Αποστόλων και της ενορίας του Αγίου Γεωργίου που στολίζεται τον επιτάφιο, συγγνώμη Πέτρο, Ελένη, Μαρία, Αντιγόνη, συγγνώμη Νίνιον, συγγνώμη Ερμία, Μινόκλια, Αντιφών, συγγνώμη Νικοστράτη, Κλεοκράτεια, Ισιδότη, συγγνώμη Ευνάπιε, συγγνώμη Πόπη, συγγνώμη Στράτο, Βαγγέλη, συγγνώμη Χρύσα, συγγνώμη Στέλλα, συγγνώμη Παναγιώτη. Δεν κατάφερα να ασχοληθώ όσο θα έπρεπε μαζί σας. Συγγνώμη Ελευσίνα, τον τελευταίο καιρό που πέρασα από τον εθνικό δρόμο, ούτε ένα βλέμμα δεν έριξα.